Κύριε Αλογεράκη, χθες δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν να παίξουν με τα αντανακλαστικά και τα νεύρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και του Δήμου Ηρακλείου και γενικότερα των υπηρεσιών που εμπλέκονται, διότι είχαμε δύο περιστατικά σε πολύ δύσβατες περιοχές, μία στις Ασίτες όπως περιγράψατε και άλλη στα όρια του νομού Ηρακλείου με το οροπέδιο Λασιθίου. Σαν περιφέρεια μας ζητήθηκαν δύο υδροφόρες τις οποίες παρήχαμε. Ήταν δύσκολη η διαδικασία και ακόμα όσον αφορά τις ασίτες της κατάσβεσης, διότι όπως σας είπα ήταν ψηλά, σε δύσβατο σημείο, η προσβασιμότητα δεν ήταν και τόσο εύκολη, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στην περιοχή των ασιτών να επιχειρούν δύο ελικόπτερα και ένα μεγάλο τμήμα πυροσβεστικών δυνάμεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά από όλη την Κρήτη. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσω με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, ότι κάποιοι χθες διάλεξαν να παίξουν. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, κύριε Λουδηράκη, στο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκαν και ειδικά στην περιοχή των Ασιτών, βέβαια αυτό θα το καταδείξει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής τα αίτια, αλλά δεν γίνεται ταυτόχρονα να εκδηλώνονται με λίγο χρονικό διάστημα μεταξύ τους μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή στην οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν. Κατά την άποψη δική μου, αλλά και κατά τη μαρτυρία των όσων επιχειρούσαν, μιλάμε ξεκάθαρα για εμπρισμό. Αλλά αυτό θεωρώ ότι και η έρευνα θα το καταδείξει. Άρα λοιπόν, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που αυτή την ώρα λίγο πολύ επιβεβαιώνεται. Είπα ότι μιλώντας με κατοίκους της περιοχής, λέγανε κάποιοι ότι ξέρετε, ένας τύπος με μηχανάκι, λένε οι κάτοικοι, χωρίς να ξέρουν αυτό, άκουσαν μεταξύ τους και έλεγαν ότι περιφερόταν σε αυτή τη δύσβατη περιοχή. Έρχεστε αυτό τώρα να το επιβεβαιώσετε ως πληροφορία ότι είναι υπαρκτή και εξετάζεται, μόνο που δεν ξέρουμε και αν υπάρχει και σύλληψη. Κυρία Δουλγεράκη, αυτή η πληροφορία έφτασε σε μένα χθες και μάλιστα έφτασε από υπηρεσία η οποία επιχειρούσε. Η πυροσβεστή το γνώριζε με λίγα λόγια, μην κρυβόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα. Δεν έχω βέβαια τέτοια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα προβούν στη σύλληψη του ανθρώπου αυτού που δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό θέλησε να κάνει αυτό που έκανε. Ωραία. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, δεν κινδύνεψε το χωριό των ασίτων. Έπαιξε όμως το σενάριο, γιατί ήταν από το καταφύγιο στις κάτω ασίτες πάνω ανάμεσα στα δύο χωριά. Έπαιξε όμως το σενάριο να εκενωθεί η περιοχή, γιατί μου λέγανε οι κάτοικοι νωρίς το πρωί το εξής. Ότι ξέρεις, εξετάστηκε αυτό το σενάριο, γιατί δεν ξέραμε και δεν ξέρανε οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες που είχαν μπει στη μάχη, πώς θα εξελισσόταν το μέτωπο ανάλογα με την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων. Δηλαδή, ο βορειοδυτικός άνεμος έστελνε προς τα κάπου τη φωτιά. Κυρία Λουγεράκη, αυτό που θα ήθελα εγώ να πω σε αυτό το σημείο και θα απαντήσω το ερώτημα σας φυσικά, είναι ότι σε αυτή την περίπτωση καταδεικνύεται το ότι όποιος σχεδιασμός ή προσπάθεια γίνεται, μπορεί οποιοδήποτε με εύκολο τρόπο να το τεινάξει στον αέρα. Αυτό να το έχουμε υπόψη και θέλω να πιστεύω ότι μόνο λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία του ανθρώπου αυτού προκάλεσε αυτό που προκάλεσε. Όσον αφορά την πληροφορία αυτή για την εκένωση, κοιτάξτε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις όταν μια πυρκαγιά η οποία μένει ανεξέλεκτα και με έντονο άνεμο εξετάζεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρξε η πληροφορία αυτή. Βέβαια αυτή ήταν ο σενάριο πολύ περισσότερο σενάριο, εάν χρειαζόταν σενάριο, έτσι. Εάν χρειαζόταν, ευτυχώς δεν χρειάστηκε, αλλά ναι, υπήρξε και αυτή η πλευρά όσον αφορά την ετοιμότητα. Πριν ο δάσος για αρχή, δύσβατη περιοχή, λένε οι άνθρωποι ότι επειδή είναι αγροτικοί οι δρόμοι, ότι ενεργοποιήθηκαν ακόμα και οι κτηνοτρόφοι από τη δική τους την πλευρά και μόνοι τους εθελοντικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν και να δείξουν περάσματα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Το ότι είναι δύσβατο το μέρος, το δείχνει το γεγονός, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι επιχειρούν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία εδρεύουν στην Κρήτη με το πρώτο φως της ημέρας. Έχουμε πρινοδάσος το οποίο καίγεται από το καταφύγιο και πάνω, όπως μου είπαν οι χαρακτηριστικά, βαθύ, βάθια, κάπως έτσι η περιοχή, ναι, νομίζω βαθύ, έτσι ακριβώς. Όπως επίσης χορτολιβαδική έκταση, αλλά τώρα το πρωί έπιασε και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελιές δηλαδή. Ναι, κύριε Λουγεράκη, όλοι οι κάτοικοι χθες ήταν στο πόδι.
να είναι καλά και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή πάρα πολύ καλά και υπέδειξαν σημεία που έκανε το έργο της πυροσβεστικής ακόμα πιο εύκολο, όσο γινόταν τουλάχιστον. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρία Δουλειράκη. Δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή όλος ο νομός Ηρακλείου ήταν στο κόκκινο, με την έννοια πια το ότι εκδηλωνόταν, μιλάμε για συγκεκριμένο σημείο, πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, που έκανε την πυροσβεστική να έχει το βλέμμα σε όλο τον νομό. Mm-hmm. Σε όλο τον νομό. Γεράκι και Έμπαρος, εκεί πάνω επίσης θέμα με φωτιά, έτσι. Ναι, ανάλογο τύπου φωτιά, αγριάδα, έκαιγε. Μέχρι και προηγουμένως που είχα επικοινωνία, δεν έχουν ενεργό μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα για τη χώρα να αναζωπήρωση. Διότι φαίνεται ότι ναι, μεν από αύριο έχουμε έκτακτο σε ισχύ όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά σήμερα κατά τόπους το βορειαδάκι αυτό είναι έντονο. Μάλιστα. Και από την άλλη, ναι, είναι κάτι που ξέρουμε, αυτό έλεγα πριν, σας πω καλημέρα, για αυτά τα οποία μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, λέγοντάς μας ότι ξέρετε, από Τετάρτη και μετά αλλάζουν τα δεδομένα και θα έχουμε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει κατά τόπους στους 43 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα ότι σε συνδυασμό με τους δυνατούς δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους θα είναι ένα επικίνδυνο μείγμα για την πρόκληση πυρκαγιάς. Μόλις προχθές μας το έλεγε αυτό ο κύριος Μαρουσάκης. Στις κορφές τώρα από ό,τι φαίνεται έχει τεθεί επίσης υπό έλεγχο η φωτιά, κύριε Λεονταράκη, ναι. Ναι, τουλάχιστον μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ανησυχία, αλλά σε βαθμό καθυστερητικό θα έλεγα, έχει να κάνει με τις ασίτες. Θέλω να πιστεύω ότι εντός λίγων λεπτών, εντός ωρών τέλος πάντων, θα έχει πλήρως καταδυθεί. Αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, η Δουλειράκη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Διότι και οι πυροσβέστες είναι άνθρωποι, κινδυνεύουν τη ζωή τους και δεν βρίσκω κανένα λόγο κάποιος να θέλει να τους έχει πατμόνο όλο το βράδυ. Εδώ τώρα τι δεδομένα να πεις για την πολιτική προστασία και πώς να παρεύει μια πολιτική προστασία όταν έχεις τέτοια δεδομένα και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ, κύριε Λεονταράκη. Αυτό που είπατε κι εσείς, ότι οποιοδήποτε σχεδιασμό σου υπό τέτοιες συνθήκες πάει υπερπίστιος και πατρίδος, όπως λέμε πάρα πολύ απλά. Αλλά από την άλλη, αυτή η ετοιμότητα και η ενεργοποίηση καλά κρατεί τουλάχιστον εδώ, έτσι όπως το είδαμε και όπως έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, Αλδιράκη, και όσον αφορά την περιφέρεια, μπορώ να σας πω ότι άμεσα όλα τα στελέχη, οι εθνικές υπηρεσίες, το τμήμα πολιτικής προστασίας, από την πρώτη στιγμή με υδροφόρες ήταν στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Γενικά ήταν μια νύχτα η οποία μας είχε όλους στο πόδι. Μάλιστα. Μα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, με θετική έκβαση. Εγώ κρατάω τις πληροφορίες αυτές είναι οι πρώτες. Μακάρι τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά όταν θα ξαναμιλήσουμε είτε με ανθρώπους από την πυροσβεστική υπηρεσία είτε με εσάς και να μην κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Κύριε Λονταράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.